Το επόμενο είναι μία δεκάλετη εισήγηση από τον καθηγητή της Ιατρικής Πληροφορικής του Απιθύντα, τον κύριο Παμίδη, που ήδη σας είπα. Και μετά από εκεί, ο Δημήτρης Πάχος θα μας πάει online ένα ταξίδι στο καινούριο site του ΙΜΟΠ, για να το μάθετε. Έτσι, όπου χωρίς το www μπαίνετε κατευθείαν new.imop.gr. Έτσι, γιατί είδα σε κάποιους υπολογιστές ότι έχουν μπει στο παλιό. Χωρίς τα 3W, έτσι κατευθείαν. new.imop.gr. Και θα μας κάνει την ξενάγηση, μετά περνούμε στο διάλειμμα και μετά θα έχουμε το εξής. Η Ελένη Νταβλή, που είναι η τρίτη στο πρόγραμμα, θα μας δείξει πώς θα τρέξουμε τον εικονικό ασθενή με το PPH. Το οποίο θα το τρέξετε στους υπολογιστές σας. Και εκεί θα τελειώσουμε για απόψε. Λοιπόν, οπότε, Παναγιώτης Παμίδης. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που ξαναβρίσκομαι μαζί σας. Είχαμε έρθει και στο προηγούμενο World School του 2011. Τότε που ακόμα ήμασταν στους Αραβώνες με τον κύριο Χατζηχρήστο. Τώρα έχουμε παντρευτεί, όπως σας είπε. Έτσι θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος για να δώσω περιθώριο στους δύο συνεργάτες μου αργότερα να πάνε σε πιο πρακτικά θέματα. Θα κάνω μια μικρή αναφορά στο τι ακριβώς κάνουμε και γιατί παντρευτήκαμε με το ΙΜΟΠ ουσιαστικά. Μέσα από την εξέλιξη ενός προγράμματος που λέγεται Meducator. Θα αρχίσω με την μοντέρνα εκπαιδευτική προσέγγιση, όπως αυτή εφαρμόζεται στην ιατρική, όπου αντί για διαλέξεις από αμφιθεάτρου, έχουμε την πλέον προσέλευση σε μικρές ομάδες, όπου η μάθηση λαμβάνει διαφορετικό χαρακτήρα από αυτή τη διάλεξη. Όλο και περισσότερο, αντί για να είναι βασισμένη σε παρουσιάσεις από αν γίνεται βασισμένη σε σενάρια, θα έχουν στάσει όψεως. Μικρές ομάδες λοιπόν σε ενδιαφέρει, έχουν εγκαταστήσει τα μεγάλα κυτερατόδια θέατρα όπως αυτά που έχουμε και στην ιατρική σχολή στο Απιθύντα. Πατάω κάτι. Και επίσης έχει αρχίσει να γίνεται η μάθηση όλο και περισσότερο εξατομικευμένη. Μόλις ανέβω πάνω. Προσπαθεί να προσεγγίσει τις ανάγκες του εκπαιδευτικού. Προσπαθούμε να βάλουμε αρκετά έγκριση τώρα μας σπουδών, πολλές από τις ιατρικές σχολές στον κόσμο, αρκετά έγκριση των σπουδών δεξιότητες, κλινικές δεξιότητες, αυτές που λείπουν. Έλειπαν πολλά χρόνια τουλάχιστον στις ελληνικές ιατρικές σχολές και όπου μονάχα εξυπηρετούνταν τα τελευταία κλινικά έτη. Έχουν αρχίσει λοιπόν να δημιουργούνται εργαστήρια κλινικών δεξιοτήτων, όπου οι εκπαιδευόμενοι ήδη από το δεύτερο και το τρίτο έτος παίζουν με προπλάσματα κτλ. Όλο και περισσότερα αποτελέσματα, και όσο πιο αποδοτικά είναι αυτά, τόσο καλύτερα, εξαρτώνται από το τι κανείς βάζει, πώς επενδύει μέσα σε αυτές τις νέες τεχνολογίες και μέσα σε αυτές τις νέες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Άρα υπάρχει αυτό που λέγεται αυτοκαθοδηγούμενη μάθηση. Γιατί όμως τώρα δίνεται περισσότερη σημασία στον ψηφιακό τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτά τα πράγματα? Γιατί γίνεται, μιλάμε για μια καινούργια επανάσταση, μια νέα καινούργια ψηφιακή επανάσταση. Πράγματι, το σενάριο γίνεται όλο και περισσότερο ψηφιακό και οι εικόνες όπως αυτή που είδαμε προηγουμένως αντικαθίστανται πλέον από περιπτώσεις όπου αντί για να έχουμε έναν κεντρικό πίνακα, άσπρο ή μαύρο, όπως το λένε οι Εγγλέζοι, έχουμε πλέον μια οθόνη όπου το σενάριο παίζει μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε φέτος και στο σχολείο μέσα από τις τεχνολογίες που έχουμε εφαρμόσει ήδη. Επίσης, αυτό που γίνεται είναι ότι όλο και μεγαλύτερη υπάρχει και γίνεται χρήση του just-in-time learning. Αυτού δηλαδή που όταν το έχεις ανάγκη κάποιο υλικό θα διερευνήσεις εκείνη την ώρα για να το εξασφαλίσεις και να το δεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να υπάρχει μεγάλη απομνημόνευση ή οτιδήποτε τέτοιο χρειάζεται. Δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση βίντεο και στη χρήση animation και υπάρχει πλέον μια έμφαση σε αυτό που προηγουμένως ανέφερα σαν εξατομικευμένη μάθηση, personalized learning δηλαδή,
με την αυτομάθηση, το self-learning και αυτό που το λέμε μάθηση εν κινήσει με τα κινητά και με όλες τις κινητές συσκευές όπως τα iPads κτλ. Η μάθηση, το mobile learning δηλαδή. Αυτά τα πράγματα αρχίζουν και καθοδηγούν πλέον το πρόγραμμα σπουδών στο εξωτερικό. Πολλές ιατρικές σχολές έχουν αρχίσει να το αλλάζουν και να το τροποποιούν, να βγάζουν από μέσα τα ξεχωριστά αντικείμενα και τις διαλέξεις από αμφιθεάτρου και να πηγαίνουν σε όλο και περισσότερο σε αυτά τα νέα, στις νέες μεθοδολογίες που έχουμε αναφέρει. Τι κάνουμε εμείς στην Ιατρική Θεσσαλονίκη? Έχουμε αρχίσει και εμείς να αλλάζουμε. Ήδη από φέτος έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη πισίνα από αυτά τα πράγματα, από αυτές τις τεχνολογίες που σας δείχνω και θα σας δείξω. Και ευελπιστούμε ότι σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου θα εισέλθουν μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Ήδη από φέτος δηλαδή, βάζουμε μερικές από αυτές τις τεχνολογίες που θα εξασκηθείτε κι εσείς στα κλινικά έτη. Όλα αυτά έχουν μια έντονη ανάγκη για διατομιακή συνεργασία. Τα ξεχωριστά αντικείμενα δίνουν το χώρο σε διατομιακά συνεργαζόμενα μαθήματα και έτσι υπάρχει μια ανάγκη για πολυδιάστατη συνεργασία. Οι τεχνολογίες έρχονται ακριβώς σε εκείνο το σημείο, προσπαθούν να υποστηρίξουν όλη αυτή την ιστορία και να προσπαθήσουν να κάνουν τη ζωή όλων των εκπαιδευτών και των εκπαιδευμένων λίγο πιο εύκολη. Υποστηρίζουν λοιπόν αυτό που λέγεται αναπροσαρμογή και επαναστόχευση υλικού, που θα ξαναεπανέλθω, ανταλλαγή υλικού, εύκολη αναζήτηση και έβρεση υλικού. Και αυτό είναι που προσπαθήσαμε και πετύχαμε μέσα από το πρόγραμμα Educator και το εφαρμόζουμε τώρα και στις τεχνολογίες του ΙΜΟΠ και του Ινστιτούτου, όπως θα το δείτε και θα το πειραματιστείτε. Υπάρχουν λοιπόν και νέες μορφές ψηφιακού υλικού, οι οποίες αρχίζουν και αντικαθιστούν μάλλον αυτές οι κλασικές μορφές, τα PowerPoints και τα PDFs. Θα δείξω μερικές από αυτές, τις νέες μορφές ψηφιακού υλικού, αρχίζοντας από μια πρόκληση, η οποία είναι ένα νέο είδος περιοδικού. Είμαστε όλοι συνηθισμένοι στην κλασική μορφή των περιοδικών, όπου δημοσιεύουμε μια εργασία με τον κλασικό τρόπο, περνάει από reviews, βγαίνει πλέον στα πρακτικά μετά σαν PDF τις ηλεκτρονικές ψηφιακές εποχές. Εδώ μιλάμε για ένα περιοδικό το οποίο δεν δέχεται 10 σέλιδα, 5 σέλιδα κτλ. Κείμενα, αλλά δέχεται ένα βίντεο ουσιαστικά. Μια βιντεοσκοπημένη, πειραματική ή κλινική διαδικασία, η οποία περνάει κανονικά review και εφόσον περάσει το review, δημοσιεύεται υπό τη μορφή ενός μονοσέλιδου κειμένου και ενός βίντεο που τρέχει μέσα από ένα PowerPoint και με άλλες τεχνολογίες. Και ισχύει, είναι νομίζω από φέτος ήδη στο Medline. Είναι μια επαναστατική άλλη μέθοδο, θα μου πείτε τι εξυπηρετεί. Πολλές φορές οι διαδικασίες που εμπεριέχονται μέσα σε μια δημοσίευση είναι διαφορετικές από αυτές που έχει κανείς όταν διαβάζει ένα κείμενο. Μου έλεγε συγκεκριμένα ο ιδρυτής αυτού του περιοδικού ότι έχοντας σπουδάσει βιολογία, πολλές φορές άλλο διάβαζε στη μέθοδο όπου κουνούσε ένα πιατάκι με αυτόν τον τρόπο για να ανακτευθούν τα υλικά και όταν το κουνούσε με διαφορετικό τρόπο πετύχει διαφορετικό αποτέλεσμα. Άρα καλύτερα κανείς βλέπει, καταλαβαίνει όταν θα δει ένα βίντεο παρά όταν θα διαβάσει ένα κείμενο. Έτσι λοιπόν προσπάθησε να κάνει ένα νέο είδος τέτοιου περιοδικού. Επίσης υπάρχουν portals, websites δηλαδή, τα οποία μπορεί κανείς να φορτώσει πλέον εκπαιδευτικό υλικό. Και ένα από αυτά τα πράγματα είναι που έχουμε και στα φροντιστήρια που υπάρχουν μέσα στο πρόγραμμά σας, στον Educator. Το συγκεκριμένο site έχει βγει μέσα από την Αμερικάνικη Ένωση των Ιατρικών Κολεγίων, αυτό που λέγεται το AAMC. Και όποιος δημοσιεύσει εκπαιδευτικό υλικό μέσα από το site, έχει τις εκπαιδευτικές εκείνες δυνότητες που απαιτούνται όταν θα πάει για κρίση. Έχει λοιπόν παραδεχτεί ο ιατρικός κόσμος ότι υπάρχει βέβαια και review πίσω από αυτήν την διαδικασία, ότι το να προσπαθήσω κι εγώ να δημοσιεύσω το δικό μου εκπαιδευτικό υλικό είναι ισάξιο με το να προσπαθήσω να δημοσιεύσω μια ερευνητική δουλειά. Κάτι που δεν υπάρχει μέχρι στιγμής στην Ευρώπη και δεν υπάρχει φυσικά στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποτέ δεν μας έχουν αξιολογήσει, έχεις δημοσιεύσει τα PowerPoint σου πουθενά? Κανείς δεν έχει ρωτήσει ποτέ όταν πάμε να κριθούμε σε κάτι, αν αυτό υπάρχει και αν έχει νόημα να γίνει. Λοιπόν, εδώ έχει νόημα. Τέτοιες πλατφόρμες λοιπόν, αποθετήρια, όπως λέγονται, ψηφιακού υλικού για εκπαιδευτικό υλικό υπάρχουν και θα αρχίσουν να διαδραματίζουν τέτοιου είδους ρόλο. Άλλα είδη νέου εκπαιδευτικού υλικού είναι αυτά τα ηχητικά, ας το πούμε έτσι, άρθρα, αρχεία κτλ. Μπορεί κανείς να τα κατεβάσει στο κινητό, τηλέφωνο, τα κατεβάσει σε συσκευές όπως MP3, MP4 και να τα ακούει. Πολλά από τα περιοδικά έχουν
μηχανές πλέον που κατεβάζεις τα PDF αρχεία, τα άρθρα, τα σώζεις σε ηχητική μορφή και μπορείς να τα ακούς στο δρόμο, από το γραφείο, στη δουλειά, στο σπίτι, από το σπίτι στο πανεπιστήμιο και ούτω καθεξής. Νέα είδη, άλλα είδη ψηφιακού υλικού που μας βοηθάει καμιά φορά στην εκπαίδευση είναι διαφορετικό από τα συνηθισμένα, είναι παραδείγματος χάρη το να βρούμε υλικό σε forums, discussion forums ή σε blogs. Θα δούμε τι είναι αυτά. Όπως επίσης και μια άλλη αναπαράσταση. Εδώ βλέπετε έναν χάρτη που υποτίθεται ότι είναι ανακατασκευασμένη μια ακτινογραφία. Προσπαθεί να είναι τρισδιάστατη, αλλά το σημαντικό στην όλη υπόθεση δεν είναι ότι είναι αυτό το τρισδιάστατο σαν μοντέλο, είναι το ότι είναι αλληλεπιδραστικό. Μπορεί κανείς να πάει πάνω σε αυτή την ακτινογραφία, δηλαδή την αναπαράσταση, και να χτίσει ένα ερωτηματολόγιο, μια εξέταση, ένα quiz, ό,τι θέλει, να αλληλεπιδράσουν οι φοιτητές μαζί του και να πάει και να ξαναδιορθώσει αυτός πάνω στην άσκηση αυτή το υλικό αυτό. Είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο κάποιοι συνεργάτες μας από την Ιταλία και την Ρουμανία έχουν χτίσει και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και εμείς πλέον, προκειμένου να εμπλουτιστούν οι διαλέξεις μας, οι οποιασδήποτε διαλέξεις και το οποιοδήποτε εκπαιδευτικό υλικό έχουμε, ιατρικής φύσης κυρίως, με αυτού του είδους τα νέα ψηφιακά πρότυπα. Ένα άλλο είδος ψηφιακού υλικού είναι οι ιατρικές περιπτώσεις, οι κλινικές περιπτώσεις, όπου δημοσιεύονται σε ένα πόρταλ, σε ένα website, με ανοιχτό όμως τρόπο. Μπορεί κανείς να πάει να βάλει μια περίπτωση εκεί, να γράψει τη δική του διαφοροδιάγνωση ή να γράψει το δικό του αποτέλεσμα, τις δικές του σκέψεις, να πάει ο επόμενος και να εμπλουτίσει, να σχολιάσει τα σχόλια και τις διαγνώσεις του προηγούμενου κτλ. Κτλ. Να απαντήσει ότι του αρέσει. Θα δείτε επομένως και στη συνέχεια από τον Δημήτρη τον Σπάχο πώς δημιουργείται αυτή η ιστορία και στο site του ΙΜΟΠ, όπου πάει κανείς και ψηφίζει για το ότι του αρέσει ένα αντικείμενο ή δεν του αρέσει. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να χτιστούν κλινικές περιπτώσεις όπου θα βγαίνει η νικήτρια περίπτωση του μήνα ή της εβδομάδας και ούτω καθεξής και αποτελεί ένα καινούργιο είδος εκπαιδευτικού υλικού που έλειπε μέχρι στιγμής. Ένα άλλο είδος είναι αυτό που θα πειραματιστεί τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η εικονική ασθενής, θα μιλήσει στη συνέχεια και η συνεργάτης μου η Ελένη Ντάφλη περί αυτού. Και ένα άλλο είδος ψηφιακού υλικού καινούριου είναι τα σοβαρά παιχνίδια, παιχνίδια σοβαρού σκοπού, όπως λέγονται αλλιώς. Είναι δηλαδή παιχνίδια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία. Κάποια από αυτά έχει αρχίσει να πειραματίζεται και το ΙΜΟΚ. Ένα μέρος αυτού θα δείτε μέσα στο πρόγραμμα και νομίζω του χρόνου θα είναι ακόμα μεγαλύτερη η δυνατότητα για να παίξουμε με αυτά του είδους τα πράγματα. Εδώ είναι ένα στιγμιότυπο από ένα παιχνίδι το οποίο διδάσκει φοιτητές, μαθητές μάλλον γυμνασίου, τις επιδράσεις στην υγεία που έχει η κλιματική αλλαγή. Άρα μπορεί κανείς να παίξει βάζοντας ρήπους στο περιβάλλον και να δει πώς επιδεινώνονται κάποια επιδημιολογικά μοντέλα. Ένα παρόμοιο είδος ψηφιακού υλικού είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, πλέον πιο κλασικά, όπου κανείς μπορεί να πάρει τη μορφή ενός avatar, ενός ανθρωπόμορφου ειδόλου, να πλοηγηθεί σε έναν εικονικό χώρο και στον εικονικό εκείνο χώρο να συμβεί ένα περιστατικό, ένα ατύχημα, και να κληθεί αυτός, εφόσον είναι εκπαιδευόμενος, παραδείγματος χάρη, να αξιολογήσει το περιστατικό αυτό, να δει πόσο σοβαρό είναι και ούτω καθεξής. Να τον οδηγήσει δηλαδή το παιχνίδι με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μπορέσει να δει αν έχει τις κατάλληλες δυνατότητες. Ένα από αυτά τα παιχνίδια και τα σενάρια που έχουν δημιουργηθεί και μπορούμε να σας δείξουμε, αν θέλετε, και στις οθόνες τα διαλύματα, είναι μέσα από το πρόγραμμα Educator κάποια σενάρια που μπορεί κανείς να τα χρησιμοποιήσει για δικούς τους σκοπούς για να παίρνει το ιστορικό ενός ασθενή.